Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα έχω την τιμή να έχω κοντά μου έναν συγγραφέα πολυβραβευμένο, συγγραφέα ιστορικών μυθιστορημάτων, παιδικών βιβλίων, βιβλίων νουάρ. Κύριε Παπαθεοδόρου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Βρίσκεστε στο Ηράκλειο για την παρουσία του βιβλίου σας «Συναξάρια της μικρής πατρίδας». Είναι το τελευταίο από την τριλογία που γράψατε για το Μακεδονικό αγώνα. Τι σας γοήτευσε συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, γιατί επιλέξατε το Μακεδονικό αγώνα ως ενασχόληση για τα βιβλία σας? Δυστυχώς η λέξη δεν είναι με γοήτευσε. Είναι η λέξη, η συνειδητοποίηση του ιστορικού αναλφαβητισμού που βασανίζει το λαό μας. Βγαίνουν παιδιά από τα σχολιά μας που δεν γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα και πολλοί ακόμη μεγάλοι ενήλικες που αγνοούν τι συνέβη στον εμφύλιο πόλεμο ή στο Μακεδονικό αγώνα. Βλέπουμε κόσμο να κατεβαίνει στα συλλαλητήρια, βλέπουμε κόσμο να αντιδράσει στα συλλαλητήρια και δυστυχώς έχω πιστεί ότι πολλοί από αυτούς δεν ξέρουν ούτε γιατί υποστηρίζουν αυτό το γεγονός, ούτε γιατί το καταδικάζουν. Θέλοντας να βάλω ένα λιθαράκι στην ιστορική γνώση και στην ιστορική συνειδητοποίηση των ανθρώπων για τις ρίζες μας, για τις παραδόσεις μας και για την ιστορία του λαού μας, γράφω αυτά τα ιστορικά μυθιστορήματα με πιστότητα, ακρίβεια, έτσι ώστε ένας αναγνώστης όταν κλείσει το βιβλίο, τα βιβλία προκειμένου, να έχει, όχι να έχει περάσει, ψυχαγωγηθεί και περάσει έτσι κάποιες ώρες ευχάριστης με την αναγνωστική απόλαυση, να συμπάσχει με τους ήρωες, με τις περιπέτειες, να γυρίζει τις σελίδες για να δει τις παρακάτω, αλλά να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη εν προκειμένου στη Μακεδονία εκείνο το διάστημα στις απαρχές του προηγούμενου αιώνα, πώς αποφεύχθηκε ο πλήρες εξυλαβισμός της Μακεδονίας και με ποιες τρομερές θυσίες, όχι μόνο από τους Μακεδόνες, αλλά και από τους εθελοντές που ανέβηκαν από την Πελοπόννησο και κυρίως από εδώ, από την Κρήτη. Μέσα από τα μυθιστορήματά σας διακρίνουμε ότι δείχνετε πολύ μεγάλο σεβασμό στους ήρωες και στους ανθρώπους εκείνης της εποχής. Ποια είναι τα συναισθήματά σας όταν μελετήσατε αυτούς τους ανθρώπους, τι συναισθήματα σας δημιουργήθηκαν? Δέος και ευγνωμοσύνη. Δέος για την ανιδιοτελή προσφορά του και ευγνωμοσύνη για όλα αυτά που χάρισαν σε εμάς. Κυρία Καρκανάκη, αυτοί οι άνθρωποι μόνο με την πατριωτική τους διάθεση και με την, αλληλεγγύη τους ανέβηκαν και βοήθησαν αλήτρωτους και σκλαβωμένους αδερφούς χωρίς κανένα προσωπικό όφελος. Αυτό που εγώ έχω συνειδητοποιήσει όλον αυτόν τον καιρό που μελετώ και διαβάζω αυτή την ιστορία είναι ο τρομερός ρόλος των γυναικών. Γιατί συνήθως η ιστορία αγαπάει τους άνδρες, τους πολεμιστές, ξέρουμε όλοι τον Παύλο Μελά, ίσως τον Τέλο Άγρα. Αλλά για τις γυναίκες που πάλεψαν εκείνη την τρομερή περίοδο ξέρουμε ελάχιστα. Δεν είναι μόνο οι επώνυμοι, είναι οι ανώνυμοι άνδρες, οι εκατοντάδες ανώνυμοι άνδρες, είναι εκατοντάδες ανώνυμες γυναίκες. Υπήρχαν μέχρι και πράκτορες Α και Β τάξεως εκείνη την εποχή, γυναίκες που μετέφεραν όπλα μέσα στα μισοφόρια τους από προξενείο σε προξενείο. Και κυρίως υπήρχαν οι δασκάλες, 19χρονα και 20χρονα κορίτσια που τελείωναν τα διδασκαλία στη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα ή την Αδριανούπολη και πηγαίναν μόνες τους σε χωριά απομονωμένα που σχεδόν κανένας δεν μιλούσε ελληνικά για να διδάξουν τα παιδιά ελληνική γλώσσα, ελληνική λαλιά, γράμματα και να στηρίξουν τον ελληνισμό που διωκόταν από τους Σλάβους. Αυτές οι γυναίκες ήταν ηρωικές, ήταν ατρόμητες. Κανείς δεν ξέρει για αυτές. Είναι οι γυναίκες που αναφέρονται σε τούτο το πρώτο μυθιστόρημα και στο οποίο έχω αφιερώσει αυτό το βιβλίο. Πραγματικά πρέπει να νιώθουμε μεγάλο σεβασμό για αυτές τις γυναίκες και ευγνωμοσύνη, όπως είπατε. Το θέμα είναι όμως, επίσημες καταγραφές εκείνες της περίοδου δεν υπάρχουν πολλές του Μακεδονικού αγώνα γενικά. Εσείς τι μελέτη, πώς μελετήσατε για να γράψετε αυτά τα βιβλία? Ο Μακεδονικός αγώνας, ο άγνωστος δυστυχώς στους πολλούς Μακεδονικός αγώνας, δεν ήταν ένας πόλεμος επίσημος του ελληνικού κράτους. Ήταν ένας ανορθόδοξος, ένας ύπουλος, ένας κρυφός πόλεμος. Και άρα δεν υπάρχουν επίσημες στατιστικές πάρα πολλές, δεν υπάρχουν και επίσημα έγγραφα. Έπρεπε να ανατρέξει κανείς στα λίγα έγγραφα και στα λίγα αρχεία που υπήρχαν στο επίσημο ελληνικό κράτος και κυρίως στα απομνημονεύματα των αγωνιστών όπως καταγράφηκαν, αλλά και σε προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων
που είχαν ακούσει από τους παππούδες και τους προπαππούδες τους όλες αυτές τις ιστορίες. Έτσι λοιπόν η ιστορική έρευνα κράτησε περίπου ένα χρόνο. 3 χρόνια κράτησε και η έρευνα και η συγγραφή. 1 χρόνο κράτησε η έρευνα μόνο. Για το κάθε βιβλίο ή... Και για τα 3 μαζί. Ήταν αποκλειστικής απασχόλησης, δεν ήταν πάρεργο στον ελεύθερο χρόνο μου. Ήταν αποκλειστικής απασχόλησης με πολλές ώρες δουλειά. Ήταν ένα ταξίδι που περπατώντας όλους τους τόπους από τη Φιλιππούπολη, τη Βόρεια Θράκη, την Καστοριά, την Αθήνα μέχρι και τα Χανιά, στα οποία ένα μεγάλο κομμάτι του πρώτου μυθιστορήματος διαδραματίζεται. Γιατί εκείνη την ίδια περίοδο, ξέρετε ασφαλώς καλύτερα και από μένα, ότι υπήρχε και το κριτικό ζήτημα και στην Κρήτη χυνόταν ποταμία αίματος επίσης για την ελευθερία και την ένωση με την Ελλάδα. Αυτή λοιπόν η περπατησία με έφερε κοντά σε ανθρώπους, μου άνοιξαν το σεντούκι της μνήμης τους και μαζί με αυτούς έμαθα και εγώ τις συγκλονιστικές αφηγήσεις των παππούδων τους και των προπαππούδων τους για όσα συνέβησαν εκείνη την εποχή στη Μακεδονία, αλλά και σε πολλά σημεία της Κρήτης. Φαντάζομαι είναι μαγικό να μιλάτε με αυτούς τους ανθρώπους και να σας περιγράφουν το τι ξέρουν και είναι ιστορίες που δεν έχουν καταγραφεί. Ήταν στο χωριό Στάτιστα, είναι ένα χωριό μικρό ανάμεσα στη Φλόρινα και την Καστοριά, 20 κατοίκων, 25, σήμερα ονομάζεται Μελάς. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα σπίτι και υπάρχει ακόμα που είχε φιλοξενηθεί ο Παύλος Μελάς το βράδυ της 13ης Οκτωβρίου 1904 που λαβώθηκε και ξεψύχησε. Και ο άνθρωπος που τον φιλοξενούσε λεγόταν Βασίλειος Ντίνας εκείνη την εποχή. Αυτό το σπίτι πριν από την κρίση έγινε μουσείο από το ελληνικό κράτος. Μετά την κρίση όμως εγκαταλείφθηκε και το συντηρεί ένας μεγάλος, ένας γέροντας 92 χρονών, ο Ρεσίβιος, με προσωπική φροντίδα και με προσωπικό κόπο. Και τον συνάντησα εκεί και λέγεται επίσης Βασίλειος Ντίνας. Είναι εγγονός του Μακεδονομάχου που φιλοξένησε τον Παύλο Μελά. Όταν αυτός ο άνθρωπος των 92 χρονών καθίσε καλή ώρα όπως καθόμαστε τώρα εμείς, να μου εξιστορήσει όσα του είχε αφηγηθεί ο παππούς του και η λαλιά του έτρεμε και τα μάτια του βούρκωναν ή το στήθος του παλόταν από συγκίνηση και φόρτιση. Όταν έφυγα ήμουνα τόσο γεμάτος από συναισθήματα που κανένα βιβλίο και καμιά μελέτη δεν θα μπορούσε να με μεταδώσει. Αυτά είναι ιστορικά μυθιστορήματα. Στοχεύουν όχι τόσο σε ξερές γνώσεις, όσο στην ψυχή των ανθρώπων, να κατανοήσουμε εκείνους τους ανθρώπους της εποχής. Τι ήταν αυτό που παρακινούσε αυτά τα νέα κορίτσια με αυτοθυσία, γιατί πολλές έχασαν τη ζωή τους να ανέβουν για να διδάξουν τα ελληνικά γράμματα. Αυτό μόνο η ανθρώπινη λαλιά και η ανθρώπινη επαφή μπορεί να το μεταδώσει και μίλησα με δεκάδες και εκατοντάδες τέτοιους ανθρώπους ηλικιωμένους. Τους ευχαριστώ προσωπικά έναν-έναν στο τέλος του βιβλίου και τους είμαι ευγνώμων. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε με την δουλειά που κάνατε για αυτά τα βιβλία. Τελικά η αφοσίωση ή το ταλέντο θεωρείτε ότι είναι πιο σημαντικό για ένα συγγραφέα? Το ταλέντο, αυτό που λέμε χάρισμα, ας πούμε ότι είναι ένα δώρο της φύσης, αν και αυτό καλλιεργείται. Δηλαδή κανείς δεν μπορεί να γίνει συγγραφέας για εμένα αν δεν έχει υπάρξει πρώτα καλός αναγνώστης. Αλλά πέραν τούτου, από μόνο του δεν αρκεί. Χρειάζεται προσωπική δουλειά, πολύ έντονη και πολύ παθιασμένη, όπως και σε όλα τα πράγματα, σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει ο άγνωστος φαντής που λέγεται τύχη και ορίζει τις ζωές μας, αλλά λέγανε οι αρχαίοι το στην Αθηνά και χείρα εκείνη. Πρέπει και εμείς να δουλεύουμε απερίσπαστοι και αφοσιωμένοι και απολύτως συγκεντρωμένοι, ειδικά όταν χτίζει κανείς μεγάλες τοιχογραφίες με πάρα πολλά πρόσωπα μυθιστορηματικά, τα οποία πρέπει να συγχρονιστούν στα βιβλία. Εκτός από τα μυθιστορηματικά πρόσωπα που έπλασα εγώ ή επινόησα, υπάρχουν και πολλά ιστορικά πρόσωπα, συμμετέχουν στην πλοκή εμβληματικές μορφές του μακεδονικού αγώνα. Όχι μόνο ο Παύλος Μελάς και ο Τέλος Άγρας, αλλά ο Γερμανός Καραβαγγέλης, ο Λάμπρος Κορομιλάς από την Κρήτη, ο Γεώργιος Κατιχάκης, η οπλαρχηγή Καούδης, Δικόνυμος Μακρής, πάρα πολλοί κόσμος. Όλα αυτά θα πρέπει να συνδεθούν, να δεθούν σε μια μυθιστορηματική πλοκή που θα προσφέρει απόλαυση αναγνωστική. Γιατί κακά τα ψέματα, ακόμα και ο ενήλικος, όπως και το παιδί, θέλει να μαθαίνει ή να γνωρίζει με χαρά και απόλαυση. Ιδάλλως παίρνει το βιβλίο και το αφήνει στην άκρη και κανείς δεν κερδίζει τίποτε από όλα αυτά. Ένα καλό βιβλίο, λένε, χρειάζεται και καλούς αναγνώστες. Για εσάς, τι χαρακτηριστικά συνθέτουν τον καλό αναγνώστη? Όταν αντιμετωπίζει το βιβλίο σαν μία μορφή εκτός από απόλαυση, δηλαδή, και σαν μία μορφή προβληματισμού ή ερωτήματος ή αμφιβολίας ή απορίας, κάτι να σκεφτεί, κάτι να κερδίσει, κάτι να αλλάξει μέσα του, ανοίγοντας την πρώτη σελίδα και κλείνοντας την τελευταία, όχι μόνο στα ιστορικά μυθιστορήματα, αλλά σε όλα τα μυθιστορήματα, κάτι να έχει μετακινηθεί μία θέση παραπέρα το νους του και η καρδιά του, να έχει σκεφτεί κάτι περισσότερο, να έχει ανακαλύψει έναν κόσμο που πριν δεν φανταζόταν καν ότι υπάρχει. Όλα αυτά τα προσφέρουν τα βιβλία. Τα βιβλία
ένα βιβλίο κάθε φορά που το ανοίγεις λένε ότι είναι σαν ένα όνειρο που το κρατάς στο χέρι σου. Είναι ένα όνειρο που το κρατάς στο χέρι σου, αυτό είναι αλήθεια και σε αλλάζει κάθε βιβλίο αν το διαβάσεις προσεκτικά. Η απορία μου είναι, συνήθως λένε ότι ο συγγραφέας βλέπει τα βιβλία σαν παιδιά του, αλλά έχω δει αρκετές φορές ότι το παιδί ξαναγεννά το δημιουργό. Το νιώσατε αυτό, δηλαδή κάθε βιβλίο σας εξέλιξε, γίνατε διαφορετικός άνθρωπος μετά? Δεν ξέρω αν έγινα διαφορετικός άνθρωπος, αλλά οπωσδήποτε κάποιους διαφορετικούς δρόμους πήρε η σκέψη μου και κάποιοι σκουρτίνες ανοίξαν στο νου μου και μπόρεσα να σκεφτώ και άλλα πολλά διαφορετικά πράγματα. Και λέμε ότι ένα βιβλίο αλλάζει τον αναγνώστη όταν το διαβάσει με προσοχή και συγκέντρωση. Σκεφτείτε πόσο πολύ μπορεί να αλλάξει τον ίδιο τον δημιουργό που δεν γράφει απλώς αυτό το βιβλίο, αλλά γύρω του μπορεί να έχουν υπάρξει εκατοντάδες άλλα ανοιγμένα βιβλία προκειμένου να εσταλάξει, όπως καλή ώρα εσταλάζεται εδώ την Τζικουδιά στην Κρήτη, να εσταλάξει σε κάθε βιβλίο αυτό που πρέπει για να βγει σωστό το περιεχόμενο. Ασφαλώς και αλλάζει. Το ιστορικό μυθιστόρημα προσπαθεί να συμβιβάσει δύο ασυμβίβαστες έννοιες, το μύθο και την ιστορία. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας ενός ιστορικού μυθιστορήματος για εσάς? Αν με ρωτάτε ως έβγια συνταγή, θα σας πω ειλικρινά απολύτως, δεν ξέρω. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο, γράφοντάς το, εκτός από συγγραφές είμαι και αναγνώστης. Γράφω τα βιβλία μου δύο φορές. Την πρώτη φορά με την καρδιά και τη δεύτερη τα συμμαζεύω με το μυαλό, σαν αρχιτέκτονας. Αλλά η λέξη μυθιστόρημα κλείνει μέσα του και τις δύο έννοιες που αναφέρατε. Και το μύθο και την ιστορία. Ο μύθος χρειάζεται για την απόλαυση του αναγνώστη και η ιστορία χρειάζεται για τη γνώση του αναγνώστη. Όταν το χαρμάνι πετύχει, βγαίνει κάτι εξαιρετικό, αλλά δεν θα μιλήσω εγώ γι' αυτό. Πρώτοι μπορούν να μιλήσουν οι αναγνώστες. Δόξα τω Θεώ μιλάνε, τα βιβλία που πουλάνε αρέσουν. Και ο μεγαλύτερος έπαινος που ακούω εγώ για αυτά τα συγκεκριμένα βιβλία και γι' αυτό και η τετραλογία του βιβλίου είναι ότι, κύριε Παπαθεοδόρου, έμαθα ένα μέρος της ιστορίας του λαού μας, δεν πέρασα απλώς καλά. Και ακόμα μεγαλύτερος έπαινος είναι όταν άνθρωποι, μητέρες ή γιαγιάδες μου λένε θα τα κρατήσω για να τα διαβάσω τα παιδιά μου ή τα εγγόνια μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο βραβείο, τουλάχιστον για εμένα δεν υπάρχει μεγαλύτερο βραβείο από αυτό. Συνταγή δεν μπορώ να σας δώσω, γιατί κάθε φορά είμαι λίγο σαν τις παλιές νοικοκυρέες που λέγαν όσο σηκώσει. Θα δοκιμάσεις λιγάκι και να το προχωρήσεις. Συναντήσατε δυσκολίες κατά τη συγγραφή των συγκεκριμένων βιβλίων? Συνάντησα δυσκολίες στη συγκέντρωση των υλικών της έρευνας. Υπήρχαν κάποια σημεία που δεν μπορούσα να πατήσω καλά στα πόδια μου, γιατί δεν ήμουν σίγουρος για τις πηγές, αν είναι αντικειμενικές ή υποκειμενικές και κατά πόσο μπορούσα να τις χρησιμοποιήσω. Και βέβαια υπάρχει πάντα και ένας κίνδυνος στο ιστορικό μυθιστόρημα να χρησιμοποιήσει μια γλώσσα, επειδή διαβάζει πάρα πολλά επίσημα έγγραφα, να χρησιμοποιήσει μια γλώσσα ξύλινη και να βγει ένα μυθιστόρημα που του λείπει η ψυχή. Είναι σαν ένα φαγητό που του λείπει το αλάτι, δεν έχει μετάνοση στη μια καμία. Και ένας δεύτερος κίνδυνος που πάντα ελοχεύει στο ιστορικό μυθιστόρημα είναι επειδή έχεις διαβάσει 100 βιβλία, αλλά εδώ είναι ένα, πρέπει να χωρέσει ένα. Να παραθέτεις διαρκώς λεπτομέρειες και να κάνεις επίδειξη γνώσεων κουράζοντας τον αναγνώστη. Αυτά προσπαθώ να τα αποφύγω ούτως υπήν όπως ο διάολος στο λιβάνι. Ελπίζω ότι τα έχω καταφέρει μέχρι σήμερα. Αυτό δείχνει εκτίμηση των αναγνωστών και τους ευχαριστώ και μέσα από την εκπομπή σας για αυτό το. Έχετε ασχοληθεί με τον Μακεδονικό Αγώνα, με την τριλογία που παρουσιάζεται και το τελευταίο βιβλίο σας στο Ηράκλειο και με τον Εμφύλιο Πόλεμο. Με τον Εμφύλιο. Όσοι αναγνώστες μου κάνουν την τιμή να διαβάσω τα έργα μου, θα ξέρουν ότι ασχολούμαι συνήθως με τις σκοτεινές, τις πιο δυνηρές, τις πιο, ας το πούμε, άγνωστες περιόδους της ιστορίας του λαού μας. Ο Εμφύλιος Πόλεμος είναι η τραγικότερη περίοδος της νεότερης ιστορίας μας. Ήταν ένας αδελφοκτόνος παραγμός που δίχασε ολόκληρη την Ελλάδα και την ταλαιπώρησε και την ταλάνισε για πολλές δεκαετίες μετά. Στα σχολικά εγχειρίδια, είσαστε πάρα πολύ νέοι, ασφαλώς θυμάστε ότι τα σχολικά εγχειρίδια δεν γραφέρουν τίποτα σχεδόν για τον Εμφύλιο. Παλαιότερα, όταν υπήρχαν ορισμένα θέματα ταμπού, δεν υπήρχε καν εθνική αντίσταση. Όλα τελειώναν με τον Ελληνοτελικό Πόλεμο. Με αργότερα τελειώναν όλα με τη γέφυρα του Γοργοποτάμου. Και τα επόμενα 7 χρόνια που αλληλοσφαχτήκαμε μεταξύ μας, δεν τα διδασκόμαστε. Λοιπόν, για αυτό είναι απαράδεκτο, διότι ο νέος άνθρωπος μεγαλώνει σήμερα και δεν γνωρίζει απολύτως τίποτα γι' αυτό. Πώς θα αποφύγει, πώς θα βοηθήσει ώστε να αποφύγουμε έναν παρόμοιο αδελφοκτόνο σφαραγμό στο μέλλον?
θέλοντας να βάλω λοιπόν ένα μικρό λιθαράκι στην κατάρα αυτής της ιστορικής άγνοιας, επιλέγω τα θέματα του βιβλίου, τα θέματα των βιβλίων μου και ένα κυρίαρχο θέμα που το ένιωθα και σαν προσωπικό χρέος ως προς την πατρίδα μου, την ιδεολογία μου και την καταγωγή μου, ήταν και η τετραλογία του εμφυλίου, η οποία ευτύχησε και στις προθήκες των βιβλιοπωλείων αλλά και μακροημέρευσε. Έχει 10 χρόνια τώρα που έχει εκδοθεί και συνεχίζει να διαβάζεται και συνεχίζω να λαμβάνω δεκάδες μηνύματα και δεκάδες γράμματα κάθε φορά. Τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα? Θα ψάξω να βρω μια κι άλλη μαύρη τρύπα στην ιστορία. Αλλά προς το παρόν είμαι δεμένος με αυτές τις ηρωικές γυναίκες, με τον Παύλο Μελά, με τον Τέλο Άγρα, με τη Βάσιλκα, τη μικρούλα Βάσιλκα, τα παιδιά που πρωταγωνιστούν στα μυθιστορήματα, με τον Θήμιο Καούδη, τον κριτικό πλαρχηγό που συμμετέχει, με τον Πάνο Παπαδάκη. Προς όρας είναι αδύνατο να τους αποχωριστώ, είμαι πολύ δεμένος μαζί τους και όχι μόνο ιστορικά αλλά και συναισθηματικά, γιατί στην ουσία έζησα 3 χρόνια με αυτούς τους ανθρώπους και πέρασα ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου με πολλές συγκινήσεις και ας ήταν κατά μόνας. Η συγγραφή βιβλίων ως ενασχόληση την κάνετε από νέος, έτσι δεν είναι? Την κάνω εδώ και 17 χρόνια. Ως ενασχόληση, έχετε παρατηρήσει στην προσωπικότητά σας τι αλλαγές έφερε, τι σας προσέφερε? Ως την προσωπικότητά μου νομίζω ότι με ορίμασε λίγο πιο γρήγορα από το φυσιολογικό. Ξέρετε, είναι μια δύσκολη δουλειά υπό την έννοια ότι έχει ατελείωτες ώρες μοναχικότητας και συγκέντρωσης. Σε αυτά, παράδειγμα, τα μυθιστορήματα συμμετέχουν πάνω από 120-140 πρόσωπα σε 15 διαφορετικούς τόπους. Όλα αυτά για να τα χειριστεί κανείς χρειάζεται τρομερή συγκέντρωση, όχι μόνο στην έρευνα αλλά και αργότερα στην ανάπτυξη. Αυτή η διαρκής συγκέντρωση και η εσωτερική συνομιλία με τον εαυτό μου με βοήθησε στο να γίνω λίγο πιο ήρεμος, λίγο πιο όριμος και λίγο πιο ουσιαστικός ακόμα και στην καθημερινή μου ζωή, και πιστεύω ότι και κάθε αναγνώστης που διαβάζει με προσοχή τα βιβλία, για να επανέλθω στην προηγούμενη πολύ ενδιαφέρουσα ερώτησή σας, κάθε αναγνώστης μπορεί να κερδίσει από αυτά τα 3 πράγματα. Και αυτό που είναι ωραίο στα βιβλία σας είναι ότι στο τέλος έχετε βιβλιογραφία που χρησιμοποιήσατε για όποιον επιθυμεί να ψάξει περισσότερο για αυτήν την περίοδο. Είναι δεδομένο ότι θα είχα τη βιβλιογραφία. Για ποιο λόγο? Και δεν έχω μόνο τη βιβλιογραφία, δηλαδή είναι κυρίως πλοκή. Αυτή που αναφέρεται, εκεί που δρούν οι ήρωες, που υπάρχουν οι περιπέτειες, η αγωνία, που συμπάσχει κανείς. Στο τέλος όλων αυτών υπάρχουν γύρω στις 30 σελίδες υποσημειώσεις για αυτόν που θέλει να κατανοήσει και τα ιστορικά γεγονότα που βαδίζουν παράλληλα με τους ήρωες. Γιατί σας είπα, θέλω να ζήσει την ιστορία και ταυτόχρονα να μάθει και να διδαχθεί. Και στο τέλος όλων αυτών υπάρχει η βιβλιογραφία, αυτού που από εκεί που εγώ άντλησα τις πηγές μου, αν κάποιος ενδιαφερθεί περισσότερο για το μακεδονικό αγώνα, να μην μείνει μόνο σε αυτά, αλλά να έχει έτσι ένα ούτως επίν μπούσουλα για να προχωρήσει παρακάτω. Το ίδιο είναι και στη τετραλογία του εμφυλίου. Κλείνοντας, θα ήθελα να μου δώσετε κάποιες συμβουλές, όχι προσωπικά εμένα, αλλά σε όσους θα ήθελαν να ασχοληθούν με τη συγγραφή βιβλίων. Τι θα θέλατε να γνωρίζατε μικρότερος, να σας είχαν πει που δεν το ξέρατε τότε? Θα ήθελα σε όσους επίδοξους συναδέλφους και ομότεχνους προσπαθούν αυτή τη στιγμή να ζυμωθούν, θα ήθελα να τους πω πρώτα να μην βιαστούν, να οριμάσουν λίγο σαν άνθρωποι και σαν αναγνώστες, αλλά και αν αισθάνονται πραγματικά έτοιμοι, να αποφύγουν το στερεότυπο και το κλισέ που μιλάει για κυκλώματα. Εγώ προσωπικά, όταν μπήκα στο χώρο, δεν ήξερα κανέναν απολύτως. Έβαλα το χειρόγραφο σε ένα φάκελο και το έστειλα. Εισέπραξα πολλά αρνητικά και όχι, εισέπραξα όμως και κάποια θετικά. Δεν γνώριζα απολύτως κανέναν. Έτσι λοιπόν και αυτοί, με πίστη, με εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, αλλά και με αφοσίωση, που είναι σημαντικότατη, να γράψουν αυτό που ονειρεύονται και να προσπαθήσουν να βαδίσουν το δρόμο τους χωρίς να σκέφτονται ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα τους φράξουν το δρόμο. Ένας εκδότης είναι κυρίως ένας επιχειρηματίας. Εάν καταλάβει ότι αυτό είναι ένα προϊόν που κρατάει στα χέρια του, συγγνώμη που το λέω προϊόν, αλλά έτσι είναι για τον επιχειρηματία, που κρατάει στα χέρια του, είναι καλό, δεν θα ακούσει κανέναν. Θα το πάρει και θα το εκδώσει οπωσδήποτε. Ένα προϊόν που είναι κακό, ένα βιβλίο που είναι κακογραμμένο, όσο και να τον συμβουλεύσει κάποιος, δεν θα του κάνει τη χάρη, γιατί θα χάσει χρήματα. Έτσι λοιπόν, ας προσπαθήσουν να γράψουν όσο καλύτερα μπορούν, να βάλουν όλη την ψυχή τους και την προσπάθειά τους μέσα και να το στείλουν χωρίς να σκέφτονται και να ακούνε
συμβουλές και παρασυμβουλές. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως κύκλωμα στο βιβλίο. Εάν είναι καλό ή εάν ανταποκρίνεται, εν πάση περιπτώσει, σε διάφορα στάνταρ που θέτουν οι εκδότες, θα το εκδώσουν. Είναι πολύ σημαντικό που το ξεκαθαρίζετε αυτό και... Πάρα πολύ με τις συμβουλές και να τους δίνω θάρρος, το ξέρουν όλοι αυτό. Χαίρομαι κάθε φορά που βλέπω νέους ανθρώπους να προσπαθούν με όλες τις δυνάμεις, αφοσιωμένα, και πάντα τους δίνω αυτή τη συμβουλή. Να μην ακούν κανέναν, να ακούν μόνο τα όνειρά τους και τον εαυτό τους. Και θα κρατήσω από αυτά που είπατε και να καταρρύψουν και το φόβο της απόρριψης που μπορεί να έχουν. Εγώ σας το πω με ξέρα λογή, το είχα στείλει σε καμιά κουσαριά εκδότες και εισέπραξα 16 όχι. Και εισέπραξα και 2 ναι. Και 2 δεν απάντησαν ποτέ. Τα αρνητικά ήρθαν πρώτα-πρώτα. Αυτό ας το ξέρουν όλοι. Το όχι έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Το ναι ίσως να αργεί λιγάκι. Αλλά και αν πάρουν τα πρώτα όχι, να μην απογοητευτούν, να το προσπαθήσουν ξανά. Αν αυτό είναι το όνειρό τους, αξίζει να το προσπαθήσουν. Αλλά να έχουν βουλώσει τα αυτιά τους σε όλες τις ειρήνες γύρω τους. Αν τα παρατήσουν με την πρώτη φορά ή με το πρώτο όχι, σημαίνει απλώς ότι δεν το ήθελαν πολύ. Κύριε Παπαθεοδόρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά σε αυτό το ζεστό χώρο, στον Τωρέ, που έχουμε την εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου και κάνει τον κόπο να έρθετε και να στολίσουμε έτσι αυτή τη συνέντευξη με μια όμορφη θέα του Κρητικού Πελάγους. Σας είμαι πραγματικά ευγνώμων και ευχαριστώ πολύ. Hold up, yeah, yeah.